Αν και σίγουρα έχετε χρησιμοποιήσει έστω για μία φορά το συγκεκριμένο μπαχαρικό, ίσω δεν γνωρίζετε τι πολλαπλέ χρήσει του ειδικά για το έντερο αλλά και για το στομάχι, την αντιμετώπιση των θρόμβων, για τι ιώσει, του μύκητε και τα βακτήρια, όπω και για άλλα θέματα υγεία. Το μπαχαρικό αυτό είναι το γαρίφαλο και όταν ήμουν περίπου 14-15 χρονών, η γιαγιά μου μου έλεγε πω όταν πήγαινα στο σχολείο ή όταν έβγαινα για βόλτα, να μασούσα ένα γαρίφαλο αντί για καραμέλα ή τσίχλα. Με αυτή την απλή συνήθεια θα βοηθούσα τον οργανισμό μου με τι αντιοξιδωτικέ και αντιφλεγμονώδει ιδιότητέ του, ενώ θα ήταν πάντα ευωδιαστή η αναπνοή μου, και σκεφτείτε πω ω τώρα έχω μόνο τρία σφραγίσματα στα δόντια μου, επειδή κάνω το ίδιο όλα αυτά τα χρόνια για μία-δύο φορέ την εβδομάδα. Το γαρίφαλο είναι γνωστό μπαχαρικό από την αρχαιότητα και στο μακρινό παρελθόν, μάλιστα, το χρησιμοποιούσαν ω χρήματα στι συναλλαγέ του, ενώ ήταν πιο πολύτιμο ακόμη και από το χρυσό ή το ασίμι. Στο σημερινό πρώτο βίντεο της χρονιάς θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να προλάβετε ή να βελτιώσετε προβλήματα υγείας με το γνωστό μας μπαχαρικό το γαρίφαλο, το οποίο μπορείτε να το προσθέσετε στις σαλάτες και τα φαγητά σας ή να ετοιμάσετε με αυτό ένα πολύ υγιεινό και θεραπευτικό ρόφημα. Αν φυσικά βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο στις ρογμές, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Το γαρίφαλο είναι ένα οικονομικό και εύκολο να το βρείτε μπαχαρικό που έχει άπειρες θεραπευτικές και ιατρικές χρήσεις ενώ χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια στην κινέζικη και ινδική παραδοσιακή ιατρική της Αγιουβέρδα. Το γαρίφαλο είναι ουσιαστικά το άνθος από το δέντρο γαρίφαλο ή αλλιώς συζύγιον των αρωματικών από την οικογένεια Μυρτίδες. Είναι ένα αϊθαλές δέντρο το οποίο φτάνει σε ύψος τα 8 με 12 μέτρα και είναι επίσης γνωστό ως μοσχοκάρφι, καριόφυλλο, γαρόφαλο ή καραφύλι. Το γαρίφαλο προέρχεται από την Ινδονησία, όμω αναπτύσσεται πλέον και σε άλλε χώρε όπω είναι η Ινδία, η Μαδαγασκάρη, το Πακιστάν, η Ζανζιβάρη, η Κεϊλάνη και η Τανζανία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο γαρίβαλο ή αλεσμένο, είναι σημαντικό σε πολλέ κουζίνε παγκοσμίω και έχει πολλαπλά ωφέλη για την υγεία μα και ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ιδιωτήτων καταρχήν είναι μια εξαιρετική πηγή της β' καροτίνης, ενώ το πιο σημαντικό συστατικό του είναι η ευγενόλη, η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που προλαμβάνει, απομακρύνει και καταπραίνει τις φλεγμονές του σώματος. Το γαρίφαλο είναι ένα εκπληκτικό μπαχαρικό για το έντερο και το στομάχι, που μπορεί να βελτιώσει άμεσα την πέψη, μειώνοντας σημαντικά τη δυσπεψία και γενικά τις πεπτικές διατραχές έχει την ιδιότητα να αυξάνει την έκρηση των πεπτικών ενζήμων στο στομάχι και το έντερο, ρυθμίζει τις κινήσεις του εντέρου, μειώνει την αυτεία και καταπραίνει τις εντερικές λοιμώξεις. Έρευνες έδειξαν ότι τα γαρίφαλα μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία των στομαχικών ελκών, που είναι επώδυνες πληγές που σχηματίζονται στα τυχώματα του στομάχου, του δωδεκαδακτήλου και του ισοφάγου και οφείλονται συνήθω στο άγχος, τις λοιμώξεις από ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, από αντιφλεγμονώδη φάρμακα, κάπνισμα, αλκοόλ ή από το γαρίφαλο είναι επίση πολύ σημαντικό στην πρόληψη τη ανάπτυξη ελκών, επειδή καταπραίνει του βλενογόνου και ειδικά το γαστρικό βλενογόνο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φυσική θεραπεία για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Η ευγενόλη που βρίσκεται στο γαρίφαλο βοηθάει επιπλέον στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματο και την αποτοξίνωσή του, αποτρέπει το σχηματισμό θρόμβων αίματο και μειώνει πολύ γρήγορα τον πονοκέφαλο. Το γαρίφαλο έχει επίση σημαντική δράση ενάντια στου ιού, τα βακτήρια και του μύκητε και η βοήθειά του είναι σημαντική, ειδικά όταν τα συμβατικά φάρμακα αποτυγχάνουν να του απομακρύνουν από τον οργανισμό. Για αυτές τις περιπτώσεις λοιμόξεων από βακτήρια, ιούς και μήκητες, μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα τσάι με γαρίφαλα που θα καταπολεμήσει τη λίμωξη και θα ενισχύσει αποτελεσματικά τον οργανισμό και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Είναι πολύ σημαντική βοήθεια και του ελαίου γαριφάλου ή γαρυφαλέλαιο όπως το λέμε, στην καταπολέμηση του μήκητα καντίντα που βρίσκεται συνήθως στο έντερο και στην επιδερμίδα, ενώ απομακρύνει επιπλέον γενικά τα παράσιτα αλλά και τα αυγά του από το έντερο και το σώμα. Το γαρίφαλο και οι ευγενόλοι βοηθούν επίση στον καθαρισμό των πνευμόνων και των βρόχων επειδή αραιώνουν και μειώνουν τη βλένα και το φλέγμα, διευκολύνοντας έτσι την αναπνοή. Είναι εξαιρετική λύση όταν έχουμε πονόδοτο και μπορούμε να βάλουμε ένα καρφάκι γαρίφαλου όπως λέγεται στο δόντι μας που λειτουργεί σαν αναλυγητικό για να σταματήσουμε τον πόνο μέχρι να πάμε στον οδοντίατρο. Έχει την ιδιότητα να κάνει απολύμανση σε όλη τη στοματική μας κοιλότητα, καθαρίζει, αναζωογονεί και δροσίζει την αναπνοή μας, καταπολεμώντας και απομακρύνοντας τα βακτήρια, ενώ καταναλώνοντας ένα-δύο γαρίφαλα, βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα μα. Ορισμένες μελέτες δείχνουν πως το γαρίφαλο βοηθάει επίσης στην καλύτερη λειτουργία του ήπατος, αντιμετωπίζοντας και καταπολεμώντας τις φλεγμονές, ενώ σε κάποια άτομα μπορεί ακόμη και να αντιστρέψει την κύρωση του ήπατος. Τα γαρίφαλα περιέχουν πολλά και σημαντικά αντιοξιδωτικά που βοηθούν στην πρόληψη των υπατικών νόσων επειδή συμβάλλουν στη μείωση του οξυδοτικού στρε που μπορεί να καταστρέψει το σηκώτη. Το γαρίφαλο μειώνει επίση το ζάχαρο στο αίμα, είναι καλό αφροδισιακό, βοηθάει στην καλύτερη υγεία των οστών απομακρύνοντα ή βελτιώνοντα την οστεοπόρωση διατηρώντα την οστική μάζα, ενώ περιέχει μαγκάνιο το οποίο είναι σημαντικό για το σχηματισμό νέου οστού. Ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι οι ενώσεις και τα αντιοξυδωτικά που βρίσκονται στα γαρίφαλα μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και την προστασία από τον καρκίνο και μία μελέτη διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα γαρίφαλου βοήθησε στο θάνατο των καρκινικών κυτάρων και σταμάτησε την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έλαιο γαρίφαλου ω θεραπεία στα μαλλιά και την επιδερμίδα, επειδή βοηθάει σε πιο δυνατά μαλλιά και στην αναζωογόνησή του, ώστε να αποφύγουμε και το σπάσιμο τη τρίχα. Για να ετοιμάσουμε το τσάι του, ρίχνουμε σε 300 περίπου γραμμάρια νερό που βράζει 8 με 10 γαρύφαλα, σβήνουμε τη θερμοκρασία και τα αφήνουμε να μείνουν για 4-5 λεπτά στο νερό. Στραγγίζουμε και πίνουμε μία φορά την ημέρα ή αν υπάρχουν προβλήματα υγεία, έω 2 φορέ την ημέρα και έω 3 με 4 φορέ την εβδομάδα, ενώ μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε επιπλέον μέλι και λεμόνι σε έναν ιδανικό συνδυασμό για το χειμώνα. Για ακόμη πιο ενισχυμένα ωφέλη και αν θέλουμε το τσάι μας να είναι πιο δυνατό, σπάζουμε τα γαρίφαλα σε ένα γουδί πριν τα προσθέσουμε στο νερό που βράζει. Το γαρίφαλο χάνει τις περισσότερες θεραπευτικές του ιδιότητες όταν το αλέσουμε σε σκόνη, οπότε είναι ιδανικό να το χρησιμοποιούμε ολόκληρο είτε στη μαγειρική είτε ως τσάι. Θα βρείτε το γαρίφαλο στα καταστήματα με υγιεινές τροφές και βότανα, σε σούπερ μάρκετ και φυσικά στο διαδίκτυο, σε ακόμη καλύτερη ίσως ποιότητα. Θα πρέπει να προσέξετε να μην πίνετε συνεχόμενα τσάι γαρίφαλου, επειδή η ευγενόλη αραιώνει το αίμα, ενώ θα πρέπει να το αποφεύγουν όσοι παίρνουν αραιωτικά φάρμακα αίματο και όσοι έχουν προβλήματα υγεία ή παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να ρωτάτε πρώτα το γιατρό σα πριν την κατανάλωσή του. Η υπερβολική χρήση γαρίφαλου μπορεί επίση να προκαλέσει χαμηλό ζάχαρο στο αίμα, δηλαδή υπογλυκαιμία και ειδικά στα άτομα με διαβήτη που ήδη λαμβάνουν φάρμακα για τη μείωση του ζαχάρου. Τέλο, προσέξτε ιδιαίτερα με το εθέριο έλαιο γαρύφαλου, επειδή θα πρέπει να το αραιώνουμε πάντα με βρόσιμο έλαιο βάση, όπω είναι το ελαιόλαδο και το έλαιο καρύδα, διαφορετικά μπορεί να γίνει τοξικό για το σώμα μα. Εσεί γνωρίζατε για τι θεραπευτικέ ιδιότητε του γαρύφαλου και πώ μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό και το σώμα μα. Αφήστε αν θέλετε το όπω πάντα σημαντικό σχόλιο σα παρακάτω. Σα ευχαριστώ θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και στο blog μου και παρακάτω θα βρείτε του συνδέσμου για να πάρετε δωρεάν Ηλεκτρονικά βιβλία για υγιεινή διατροφή, φυσική κατάσταση, ομορφιά και υγεία. Το γαρίβαλο είναι ένα απόλυτα ευεργετικό και οικονομικό μπαχαρικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για πρόληψη, βελτίωση ή απομάκρυνση πολλών προβλημάτων υγεία και των συμπτωμάτων του. Σα εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Φίλια πολλά.